Καλημέρα anime και manga fans, μαζί είναι Destro Extreme εδώ, με ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο για το manga του Dragon Ball Super. Το κεφάλαιό μας ξεκινάει με τον Goku έχοντας τελειοποιήσει το τέλειο Blue να πολεμάει τον ενωμένο Ζαμάσου. Ακόμα και μια απλή κλωτσιά του Goku είναι αρκετή για να τραυματίσει τη σάρκα του Ζαμάσου. Ο Ζαμάσου οργισμένος διώχνει μακριά τον Goku και προσπαθεί να θεραπευτεί. Αλλά ο Goku γρήγορα επιστρέφει και τον χτυπάει. Βλέποντας ότι είναι πιεσμένος, ο Ζαμάσου χρησιμοποιεί την ικανότητα των Kaioshin που τους επιτρέπει να κινητοποιούν τον αντίπαλό τους για να ρίξει τον Goku στο πάτωμα. Ο Goku χρησιμοποιεί μια ενεργειακή επίθεση για να αναγκάσει τον Ζαμάσου να κινηθεί. Η τεχνική του Ζαμάσου απαιτεί να μείνει στάσιμος με τα χέρια σου τεντωμένα, άρα αφού αναγκάστηκε να αποφύγει την επίθεση, ο Goku ελευθερώνεται. Η επίθεση συνεχίζεται και ο Ζαμάσου φαίνεται να μην έχει ελπίδα. Ο ίδιος ο Trunks αναφέρει πόσο απίστευτος είναι ο Goku. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν και για τώρα είναι πιο δυνατός, ο Goku δεν μάχεται μόνο με τον Ζαμάσου, αλλά και με το ίδιο του το κορμί, το οποίο σταδιακά πληγώνεται από το τέλειο Blue, το οποίο ακόμα δεν μπορεί να το ελέγξει πλήρως. Από την άλλη μεριά όμως, ο Ζαμάσου δεν τα πάει καλύτερα. Αν και μπορεί να θεραπεύεται, είναι προφανές ότι η περηφάνεια του έχει πληγωθεί και σκίζοντας την μπλούζα του φωνάζει ότι δεν μπορεί να δεχτεί ζημιά. Ο Goku συνεχίζει να επιτίθεται και ο Ζαμάσου βρίσκεται πληγωμένος στο έδαφος. Σε καμία περίπτωση δεν τον αφήσει να θεραπευτεί πλήρως, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιος πιέζεται, γιατί το κορμί του δεν φαίνεται να έχει πολύ χρόνο. Το τέλειο Blue τον κουράζει. Ακόμα και ο Vegeta εξηγεί στον Trunks ότι το κορμί του Goku δεν μπορεί να αποθηκεύει, αλλά και να αντέχει ταυτόχρονα τη δύναμη του Blue. Με τον Ζαμάσου εκνευρισμένο να σηκώνεται σιγά σιγά, ο Goku αποφασίζει να χρησιμοποιήσει όλη του τη δύναμη για μια επίθεση. Μπορεί να είναι αθάνατος, αλλά ούτε η αθανασία δεν θα τον σώσει από αυτή την επίθεση. Όλη του η ενέργεια μαζεύεται στο χέρι του και ο Vegeta αντιλαμβάνεται ότι αυτή είναι η τελική του επίθεση. Αν αποτύχει, δεν θα μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει σαν τέλειος Blue. Ο Ζαμάσου, έχοντας φτάσει στα όρια του, καταργέται τον Σάγιαν που του στάθηκε εμπόδιο και ανακοινώνει ότι θα καταστρέψει τα πάντα. Τη γη, το σύμπαν, οτιδήποτε βρίσκεται στο πέρασμά του. Αν και ο Τρανκς έχει μείνει άναυδος από τη δύναμη του Ζαμάσου, ο Βετζέτα έχει καταλάβει ότι ο Ζαμάσου είναι απελπισμένος και ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει απομείνει από τη δύναμή του. Ο Ζαμάσου έχει χάσει τα λογικά του και η άβρα το απελευθερώνεται από τις πληγές του. Δίχως έλεγχο, αγνοεί την κατάσταση του κορμιού του και αν απελευθερώσει τόση δύναμη δίχως να έχει αρκετή αντοχή, ακόμα και αν είναι αθάνατος, θα εξαντληθεί πλήρως. Ο Goku και ο Ζαμάσου ορμάνουν ένας τον άλλον. Παρ' όλα αυτά, μόνο ο Ζαμάσου επιτίθεται. Ο Goku εξαφανίζεται και αφού ζητάει συγγνώμη από τον Beerus που αποκάλεσε την επίθεσή του επικίνδυνη στο παρελθόν, αποφασίζει να δυναμιστεί και φωνάζει «Hokai». Η καταστρεπτική επίθεση των θεών που μπορεί να αφανίσει τα πάντα χτυπάει τον Ζαμάσου, μετατρέποντας το κορμί του σε σκόνη. Ο Vegeta και ο Trunks ξαφνιάζονται και ο Ζαμάσου, μόλις δεύτερα πριν τον θάνατο, χρησιμοποιεί την ικανότητά του ώστε να ανοίγει πύλες και απαγάγει τη Mai. Με τη Mai μπροστά του, ο Goku αναγκάζεται να σταματήσει και ο Ζαμάσου τον χτυπάει. Το τέλειο Blue έχει εξαφανιστεί και ο Goku δίχως να έχει άλλη αντοχή, πέφτει λιπόθυμος. Έχοντας θεραπευτεί πλήρως, ο Ζαμάσου φοράει ξανά τη στολή του. Δείχνει ότι ένιωσε μια τεράστια προσβολή, μιας και αν και είναι θεός, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει μια βάρβαρη στρατηγική. Αυτό πρέπει να του γίνει μάθημα. Έχοντας χαλαρώσει, ακούει τον Trunks να τον φωνάζει και να του επιτίθεται, αλλά ένα του βλέμμα είναι αρκετό για να τον δεινάξει μακριά. Ο Ζαμάσου αναφέρει ότι δεν θέλει να ξαναγεννηθεί ποτέ κάποιος θνητός, γι' αυτό και θα καταστρέψει αμέσως τη γη. Όλα έχουν τελειώσει σύμφωνα με τον Vegeta, μέχρι ότου ο Ζαμάσου να αρχίζει να χωρίζεται. Ο Σιν εξηγεί ότι μόλις πέρασε μία ώρα και η ένωση του Ζαμάσου με τον Black με τα ποτάρα τελείωσε. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Ο Ζαμάσου και ο Black αρνιούνται να χωριστούν και φαίνεται η απόπειρά τους να πετυχαίνει. Στο κάτω-κάτω είναι και οι δύο ο Ζαμάσου. Φαίνεται ότι μέσα σε μία ώρα κατάφεραν να ενωθούν οι δυο τους σε υποατομικό επίπεδο και επιθυμούν να μείνουν έτσι. Ο Goku δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει και ο Ζαμάσου φωνάζει ότι είναι ο ένας και πραγματικός θεός. Οι δυο τους είναι ένα. Με τους δύο να ενώνονται ξανά, ο Trunks αποφασίζει να τους χωρίσει με το σπαθί του και συνέχεια να καρφώσει τον Black, ο οποίος δεν είναι αθάνατος. Ο Trunks φωνάζει ότι αυτό είναι το τέλος του Black. Ο Σιν συμφωνεί. Ο Black νικήθηκε. Ο Goku του λέει ότι κατάφερε να σώσει τη γη. Αν και η χαρά είναι σύντομη, γιατί ο Black χτυπάει πισόπλατα τον Trunks. Αλλά πώς, ο Black δεν είναι αθάνατος. Ο Black σπάει το σπαθί του Trunks και μεταμορφώνεται στον ενωμένο Ζαμάσου. Ο Goku απομακρύνεται και πέφτει πάνω στον Ζαμάσου, ο οποίος επίσης μεταμορφώνεται στον ενωμένο Ζαμάσου. Ο Goku τα έχει χαμένα. Υπάρχουν δύο ενωμένοι Ζαμάσου. Οι δύο Ζαμάσου χτυπούν τον Goku και φαίνεται και οι δύο να είναι πάρα πολύ δυνατοί. Μα είναι δυνατό να υπάρχουν δύο? Οι δυο τους συνεχίζουν να βασανίζουν τον Goku και ο Vegeta μεταμορφώνεται σε Super Saiyan Blue και χτυπάει τον Goku ώστε να τον απομακρύνει.
και χρησιμοποιεί την ολοκένουργια επίθεσή του. Το Gamma Burst Flash. Η επίθεση είναι αρκετή για να κάνει κομμάτια τους δύο Ζαμάς. Ο Τρανκ του εξηγεί ότι ήταν κακή ιδέα να χρησιμοποιεί μια τόσο δυνατή επίθεση, μιας και με τόση λίγη αντοχή είναι επικίνδυνο, και ο Γκόκο εξηγεί ότι δεν κέρδισαν και πολλά, μιας και ο Ζαμάς του θα θεραπευτεί. Ο Σιν και ο Γκοβάσο αρχίζουν να μεταφέρουν τους πάντες μακριά, και ο Σιν επιστρέφει να πάρει τον Γκόκο και τον Βεντζέτα. Αλλά δεν μπορούν να το σκάσουν και να αφήσουν τον Ζαμάσου να κάνει ό,τι θέλει στο μέλλον. Ή καλύτερα, του Ζαμάσου. Υπάρχουν περισσότεροι τώρα. Μα τι συμβαίνει επιτέλους? Γιατί συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται? Κεφάλαιο 26. Οι τρεις πολεμιστές βρίσκονται απέναντι σε μια στρατιά ενωμένων Ζαμάσου. Ο Σιν αρπάζει το χέρι του Βεντζέτα, αλλά ο Ζαμάσου επιτίθενται. Ο Γκόκου πιάνει το χέρι του Σιν και όλοι φεύγουν μακριά. Οι Ζαμάσου προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Στην τοποθεσία που βρίσκεται η χρονομηχανή, όλοι αποφασίζουν να πάνε πίσω στο παρελθόν, αλλά ο Γκόκου δεν μπορεί να αφήσει το Ζαμάσου ελεύθερο. Θα καταστρέψει όλους τους παράλληλους κόσμους. Πράγμα που ο Ζαμάσου ειρωνικά διορθώνει, λέγοντας ότι δεν θα σταματήσει μόνο στους παράλληλους κόσμους, αλλά θα καταστρέψει τα πάντα. Ακολουθεί ένα δισέλιδο, δείχνοντάς μας ότι τώρα υπάρχουν ακόμη περισσότεροι Ζαμάσου. Ακόμα και αν το σκάσουν στο παρελθόν, ο Ζαμάσου θα τους κυνηγήσει χρησιμοποιώντας μια χρονομηχανή, η οποία φτιάχτηκε πριν χρόνια στο 12ο σύμπαν. Μια παλιά ιστορία που ο Γκοβάσου είχε πει στο Ζαμάσου ενώ τον εκπαίδευε. Σύμφωνα με το Ζαμάσου, ο Κάιος είναι του σύμπαντος 12 την είχε στην κατοχή του και έτσι ο Ζαμάσου είχε την ευκαιρία να την κλέψει. Με αυτήν, το σχέδιο εξολόθρευσης της ανθρωπότητας μπορεί να λάβει χώρα και στο παρελθόν. Αρχικά θα πάει πίσω στο παρελθόν που προέρχεται και θα σκοτώσει όλους τους θνητούς. Ο Γκόκου λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το σκάσουν ούτε στο παρελθόν. Και ο Ζαμάσου συμφωνεί. Ο Βεντζέτα αποφασίζει να μείνει σε αυτή την πραγματικότητα και να πολεμήσει μέχρι το τέλος και ζητάει από τον Γκόκου να φύγει στο παρελθόν και να ψάξει να βρει μια λύση. Αλλά σε καμία περίπτωση ο Γκόκου δεν θα τον αφήσει μόνο του. Ο Τρανκς αρνείται να τους αφήσει και αυτός, αλλά ο Βεντζέτα του θυμίζει ότι πρέπει να προστατεύσει τη Μάη. Ο Τρανκς αποφασίζει να φύγει και οι δύο Σάγιανς είναι πια αντιμέτωποι με τους αμέτρητους Ζαμάσου. Οι δυο τους δεν έχουν κάποιο σχέδιο. Θα πολεμήσουν μέχρι να πέσουν. Ο Γκόκου δεν περίμενε να είναι αυτό το τέλος του και ο Βεντζέτα αναφέρει ότι αν και θα πεθάνει, τουλάχιστον χαίρεται που θα δει τον Γκόκου να πεθαίνει. Μακάρι να έχει ο Γκόκου κάποιο μαγικό φασόλι. Αλλά στη θέση των φασολιών υπάρχει κάτι άλλο. Το κουμπί του Ζένο. Ο Γκόκου ρωτάει τον Σιν αν ο Ζένο υπάρχει σε αυτή την πραγματικότητα και αφού το επιβεβαιώσει, λέει στον Τρανκς να περιμένει και πατάει το κουμπί του Ζένο. Ο μελλοντικός Ζένο εμφανίζεται και αφού φάει τα μούτρα του, αντικρίζει τον Ζαμάσου. Οι Ζαμάσου τρομαγμένοι φωνάζουνε και ο Γκόκου λέει στον Ζένο ότι αυτός τον κάλεσε και ότι είναι φίλος του από μια άλλη έκδοσή του από τον κόσμο του. Αντικρίζοντας την καταστροφή, ο Ζένο αναρωτιέται τι συμβαίνει και ο Γκόκου του λέει ότι ο Ζαμάσου φταίει για όλα. Όλοι αυτοί οι Ζαμάσου είναι κακοί. Ο Ζένο ανέκφραστος αναφέρει τον εκνευρισμό του, ενώ ο Γκόκου, κάνοντας την καλύτερη γκριμάτσα που υπάρχει στον κόσμο, φαίνεται να τον οθεί να σκοτώσει τον Ζαμάσου. Ο Τρανκς παρατηρεί την κατάσταση και οι Ζαμάσου τρέχουν και όπου φύγει, φύγει. Αλλά ο Ζένο δεν αρκείται στο Ζαμάσου. Καλύτερα να χαθεί όλος ο κόσμος. Όλοι τρέχουν στην χρονομηχανή, ο κόσμος καταστρέφεται και μαζί και το δαχτυλίδι αυτού του κόσμου στο κουτί του Γκοβάσου. Πίσω στο παρόν, η μεγάλη σε ηλικία γάτα του Dr. Brief, καθώς και η νεανική της έκδοση παίζουνε, ενώ μπροστά τους εμφανίζεται η χρονομηχανή, με τον Γκόκου να έχει πάθει ναυτία. Όλοι επιστρέφουν στο παρόν νικητές. Η Μπούλμα αγκαλιάζει το Βεντζέτα και δακρύζει, και η μικρή Μάη συναντάει την έκδοσή της από το μέλλον. Ο Σιν, ο Κοβάσου, ο Κίμπιτο και ο Γέρο Σκάι έρχονται και αυτοί, και ο Κίμπιτο θεραπεύει τους πάντες, και μαθαίνουμε ότι ο κόσμος του Τρανκς χάθηκε, αλλά στην πραγματικότητα το κόστος είναι μικρό, διότι κατάφεραν να σώσουν όλες τις πραγματικότητες. Ο Σου και ο Πίλα πλησιάζουν τη μελλοντική Μάη και αναρωτιούνται τι έγινε στις δικές τους εκδόσεις από το μέλλον. Δυστυχώς, δεν παίρνουμε κάποια απάντηση, γιατί ο Τρανκς θέλει να συστήσει τη Μάη στο Whis και στον Beerus. Ο Beerus καταλαβαίνει ότι ο Γκόκου δεν κατάφερε να νικήσει με τη δύναμή του και απαιτεί να μάθει όλη την ιστορία. Μαθαίνοντας την ιστορία, ο Beerus έχει νευριάσει με το Σιν που πήγε στο μέλλον. Στο κάτω-κάτω, αν ο Σιν πέθαινε, θα πέθαινε και ο ίδιος μαζί του. Επίσης χρησιμοποίησαν τον Ζένο. Δεν υπάρχει αρκετά μεγάλη τιμωρία για αυτούς μετά από τέτοια αμαρτία,
Αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και στο κάτω-κάτω που να ήξερε ο Γκόκου ότι ο Ζένο θα κατέστρεφε τα πάντα. Ο κόσμος του Τρανκς χάθηκε, αλλά πάλι το να έχεις πολλούς παράλληλους κόσμους δεν είναι και ιδιαίτερα καλό. Αν και ξέραμε από προηγούμενα κεφάλαια ότι ο χρόνος και οι φορές που μπορούσαν να ταξιδέψουν στον κόσμο του Τρανκς είχαν εξαντληθεί, σύμφωνα με την Μπούλμα, με μερικές μετατροπές, η χρονομηχανή μπορεί να τους επιτρέψει να πάνε ξανά στο μέλλον ή στο παρελθόν όσες φορές θέλουν. Με μερικές μετατροπές μπορούν τώρα να ταξιδέψουν σε διάφορους παράλληλους κόσμους, άρα και στο μέλλον. Ο Γκόκου ζητάει από την Μπούλμα να ετοιμάσει τη χρονομηχανή για ακόμα ένα ταξίδι και μαζί με τον Τρανκς πάνε στο μέλλον να σώσουν τον μελλοντικό Ζένο και αφού γυρίσουν στο παρελθόν, επισκέπτονται μαζί με το Σιν τον παλάτι του Ζένο του παρόντος. Οι δυο τους συναντιούνται και γίνονται φίλοι. Ο Grand Priest, ενθουσιασμένος για την ιδέα του Γκόκου, λέει στον Whis ότι ζηλεύει το σύμπαν 7 και ο Whis του λέει ότι μπορεί να το επισκεφτεί όποτε θέλει, αναφέροντας σε αυτόν ως πατέρα. Ο Grand Priest ίσως να το κάνει αυτό. Κάποτε. Πίσω στην Capsule Corp, ο Γκοβάσου φεύγει και ο Μπίλος του λέει να προσέχει τους μαθητές του στο μέλλον. Και ο Τρανκς με τη Μάη αναφέρουν ότι θα φύγουν και αυτοί και θα πάνε στο μέλλον. Ασχέτως άμα η Μπούλμα του ζητάει να μείνουν. Θέλουν να πάνε στον δικό τους κόσμο. Πράγμα που φαίνεται ότι ίσως είναι δυνατόν, μιας και ο Μπίρους, σκοτώνοντας τον Ζαμάσου, δημιούργησε ένα νέο μέλλον. Αν σε αυτό το μέλλον ο Τρανκς προστατέψει το Σιν, τότε ο Μπίρους δεν θα πεθάνει και θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Ο Γκόκου λέει στον Μπίρους ότι η επίθεσή του, δηλαδή το Χακάι, μπορεί να σκοτώσει ακόμα και αθάνατους, αλλά ο Μπίρους εξακολουθεί να το αρνείται. Τότε όμως πώς θα σκοτώσουν τον καινούριο Ζαμάσου? Ο Whis έχει τη λύση. Κάτι το οποίο μπορεί να σφραγίσει κάποιον καλύτερα από το Μαφούμπα. Αλλά γιατί ακριβώς δεν τους το είπε πιο πριν, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί ο Μπίρους λέει ότι αυτό είναι μέρος της προπόνησης του Γκόκου. Ο Μπίρους δέχεται αυτή τη φορά να κάνει τα στραβά μάτια και ο Whis αναφέρει ότι στο νέο κόσμο που θα πάνε θα υπάρχει ήδη ένα Τρανκς και μία Μάη. Αλλά ο Τρανκς δεν φαίνεται να τον πειράζει. Οι δύο θεοί αποφασίζουν να φύγουν και ο Μπίρους λέει στον Τρανκς να μην χάσει το κουράγιο του και ο Τρανκς τον ευχαριστεί για όλα. Μετά από μερικές μέρες, ο Τρανκς και η Μάη είναι έτοιμοι να φύγουν. Ο Σιν του λέει ότι άμα επιθυμεί να μείνει, μπορεί να γίνει μαθητευόμενός του, αλλά ο Τρανκς έγινε μαθητευόμενος Κάιωσιν για να προστατεύσει τη γη από τον Μπάμπιντι. Στην πραγματικότητα όμως, τα πιστεύω τον Κάιωσιν δεν τον αντιπροσωπεύουν. Ο Γκόκου αναφέρει ότι μιας και ο Τρανκς θα σταματήσει να είναι εκπαιδευόμενος Κάιωσιν, θα χάσει τις ικανότητες θεραπείας, αλλά και η Μπούλμα και ο Βετζέτα φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη του Τρανκς και δεν τους ενδιαφέρει. Ο μικρός Τρανκς ζητά από τον μεγάλο να τους επισκεφτεί ξανά κάποτε και η μικρή Μάη εύχεται στη μελλοντική να περνάει καλά και ο Τρανκς υπόσχεται ότι θα την κάνει πάντα χαρούμενη. Αλλά κάτι είναι περίεργο. Ο μικρός Τρανκς νόμιζε ότι η Μάη του παρόντος συμπαθούσε το μελλοντικό Τρανκς. Τι έγινε ακριβώς? Από ό,τι φαίνεται, αν και ο μελλοντικός Τρανκς είναι cool τύπος, παρά είναι σοβαρός. Η Μάη προτιμάει ένα αγόρι σαν το μικρό Τρανκς που είναι πιο χαλαρός. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει μερικά χρόνια μέχρι να μεγαλώσει και να δείχνει και αυτός cool και όμορφος. Και αυτή είναι και η πρώτη φορά που η μικρή Μάη δείχνει την προτίμησή της για το μικρό Τρανκς. Ο μελλοντικός Τρανκς φεύγει και ο Γκόκου λέει στον Τρανκς ότι πιστεύει στην αποφασή του. Είναι ένας άνθρωπος του μέλλοντος και αν δεν μπορεί να διεκδικήσει το δικό του μέλλον, ίσως καταφέρει να δημιουργήσει ένα νέο μέλλον με ειρήνη. Η Μπούλμα του ζητάει να πει τα χαιρετίσματά της στη μελλοντική Μπούλμα και ο Βετζέτα του λέει να μην τεμπελιάζει με την προπόνησή του και να δυναμώσει. Ο Τρανκς χαιρετάει τους πάντες, ετοιμάζεται να φύγει, αλλά ο Πίλαφ, παρόλα αυτά, θέλει να μάθει τι γίνεται με τη μελλοντική του έκδοση. Από ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο μικρός Πίλαφ δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον ή πού θα καταλήξει και πώς θα καταλήξει. Αλλά η μελλοντική Μάη δεν του λέει πώς θα καταλήξει ακριβώς. Η Μάη φεύγει και του λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Φυσικά ξεχνάει το γεγονός ότι ο Πίλαφ και ο Σου πεθαίνουν στο τέλος, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Το κεφάλαιό μας τελειώνει με τον Γκόκου να λέει ότι ακόμα και χωρίς τη βοήθειά τους, ξέρει ότι ο Τρανκς θα τα καταφέρει. Βάλε τα δυνατά σου, Τρανκς. Και με αυτό το κεφάλαιο 26 ολοκληρώνεται και μαζί του η ιστορία του Ζαμάσου. Αλλά κάτσε ρε παιδιά, τι έγινε τελικά με τον Πίλαφ? Θα μάθουμε ποτέ? Σε αυτό το σημείο, περιμένετε να συγκρίνω ποιο είναι καλύτερο από τα δύο, το άνιμι ή το μάγκα. Αλλά δυστυχώς, αυτό πια δεν είναι δυνατόν. Άρα, από εδώ και πέρα, αυτή η σύγκριση θα γίνεται επιλεκτικά. Αρχικά, ας μιλήσουμε λίγο για το μάγκα. Αυτά τα δύο κεφάλαια είναι, κατά τη γνώμη μου, η αρχή της πτώσης του μάγκα. Για κάποιο λόγο, μετά από αυτό το σημείο, ο Τογιοτάρο συγγραφικά αλλά και σχεδιαστικά
υποφέρει, με αποτέλεσμα η ανάλυση των κεφαλαίων να γίνεται δύσκολη. Από την αρχή, ο Τοκιοτάρο μας είχε δείξει ότι σαν συγγραφέας είχε μια μανία με το να αναλύει και να εξηγεί τα πάντα. Αλλά από αυτό το σημείο και μετά το παρακάνει. Σχεδόν κάθε πάνελ έχει μία ή δύο φυσαλίδες με διάλογο. Όλοι μιλάνε συνεχώς, αλλά ταυτόχρονα δεν λένε και τίποτα. Μην με παρεξηγείτε. Δεν είναι κακό όταν δεχόμαστε πληροφορίες. Κακό σε μία ιστορία είναι όταν όλα μαθαίνονται στο πιάτο. Όταν μιλάς συνεχώς, αλλά στην πραγματικότητα δεν λες κάτι, ουσιαστικά απλά κουράζεις τον αναγνώστη. Η φράση «Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις» εξηγεί ότι με μία καλή εικόνα μπορείς να πεις πολλά περισσότερα από το να μιλάς συνεχώς. Όταν διαβάζω ένα μάγκα, το προτιμότερο είναι να μπορώ με ένα γρήγορο έλεγχο να καταλάβω τι γίνεται σε κάθε πάνελ, δίχως να χρειάζεται να διαβάζω κάθε διάλογο. Αυτό βοηθάει ώστε να μπορείς γρήγορα και εύκολα να διαβάζεις ένα κεφάλαιο δίχως να κουράζεσαι. Έχεις μερικά λεπτά, διαβάζεις ένα κεφάλαιο. Απλά πράγματα. Η υπερβολική χρήση διαλόγων κάνει το κεφάλαιο κουραστικό και δεν σε προτρέπει να το διαβάσεις ξανά. Φυσικά όμως, ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα του Τοκιοτάρο είναι ο σχεδιασμός των σελίδων του. Κάθε σελίδα αποτελείται από πολλά μικρά πάνελς που σε ορισμένες στιγμές μας δείχνουν την ίδια μάχη από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αν και αυτό ακούγεται σαν καλή ιδέα, στην πραγματικότητα, αν δεν χρησιμοποιηθεί με μέτρο, κουράζει τον αναγνώστη. Αλλά επίσης και τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος συνεχώς πρέπει να ζωγραφίζει και να ζωγραφίζει. Πράγμα που φαίνεται από την ποιότητα του σχεδίου του Τοκιοτάρο. Η ποιότητα του σχεδίου του, από το κεφάλαιο 25 μέχρι και σήμερα, φαίνεται να έχει πέσει. Απλά πάνελς, υπερβολική χρήση ίδιων οπτικών γωνιών και γενικότερα βαρετή παρουσίαση. Σαν καλλιτέχνης, ο Τοκιοτάρο φαίνεται να φοβάται να μην δείχνει τα πρόσωπα των χαρακτήρων του, με αποτέλεσμα να περιορίζει τις οπτικές γωνίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ορισμένες φορές προτιμάει να κάνει λάθη εσκεμμένα, καθαρά, για να δείξει την έκφραση των προσώπων. Η δημιουργία ενός μάγκα και οτιδήποτε σχετίζεται με την τέχνη απαιτεί φαντασία και το να κάνεις αναφορές σε προηγούμενες δουλειές του προηγούμενου δημιουργού δεν μπορεί να σε πάει μακριά. Μετά από ένα σημείο, πρέπει να αρχίσεις να τις αποφεύγεις, γιατί χάνεται ο χαρακτήρας της δουλειάς. Πολλές από τις σχεδιαστικές επιλογές του Τοκιοτάρο, από τώρα και στα επόμενα κεφάλαια, θα βασίζονται στη λογική «Δείχνει cool, άρα ας το βάλουμε». Πράγμα θετικό, αν θες να κάνεις μια αναφορά σε παλαιότερες δουλειές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη της δουλειάς σου. Γράψε την πλοκή σου, γράψε τους διαλόγους σου, ετοίμασε ένα storyboard, διάβασέ το, δείξε το στον editor σου και μετά παίρνα τη δουλειά σου από κάποιο φίλτρο για να την κάνεις εύκολη στην ανάγνωση. Δεν παίζω RPG με ιστορία 100 ωρών, διαβάζω μάγκα. Άρα δώσε μου κάτι εύκολο στο διάβασμα. Μετά το χωρισμό του Βετζίτο, σχεδόν τίποτα δεν έχει ουσιαστική αξία στην ιστορία μας. Βλέπουμε συνεχώς cool μάχες, οι οποίες δεν τελειώνουν. Και φυσικά, όταν δεν έχεις μέτρο, κάνεις λάθη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη σε αυτά τα κεφάλαια είναι ότι ο Γκόκου χρησιμοποιεί και αναφέρεται στο Χακάι. Μια τεχνική όπου στο μάγκα δεν είδε ποτέ, μιας και ο Μπίρους σκότωσε τον Ζαμάσου ενώ ο Γκόκου δεν ήταν παρόν. Αντίθετα με το άνιμε που ο Γκόκου ήταν μπροστά. Φυσικά έχουμε και το πρόβλημα ότι το Χακάι χρησιμοποιεί τη δύναμη της καταστροφής, αλλά αυτό απαιτεί να αναφέρω λογική και lore το οποίο ξέρουμε από το άνιμε. Πράγμα που δεν χρειάζεται να το κάνω. Η λογική «το Χακάι είναι cool, άρα ας το βάλουμε» φαίνεται να δουλεύει και εδώ. Ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ενωμένο Ζαμάσου. Αρχικά ότι αν και χωρίστηκε μπορεί να ενωθεί ξανά, διότι οι δυο τους είναι το ίδιο άτομο. Τα ποτάρια είναι μαγικά αντικείμενα που σου επιτρέπουν να αγνοήσεις τη λογική και την πραγματικότητα και να ενώσεις δύο άτομα σε ένα. Το να χρησιμοποιείς κοινή λογική σε αυτά απλά δεν βγάζει νόημα, διότι η διαδικασία της ένωσης δεν είναι κάτι φυσικό. Τι κι αν ο Μπλακ και ο Ζαμάσου ενώθηκαν σε υποατομικό επίπεδο. Η ένωση ήταν μαγική και ο χωρισμός είναι μαγικός επίσης. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο Μπλακ και ο Ζαμάσου έχουν κοινή ψυχή, όχι κοινό σώμα. Άρα το να ενωθούν σε υποατομικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν, διότι είναι διαφορετικά άτομα. Αν η εξήγηση ήταν καλύτερη και αφορούσε τη σχέση μεταξύ χώρο-χρόνου και ίσως ψυχής, μπορεί να έβγαζε πιο πολύ νόημα. Το θέμα είναι ότι ο Τοκιοτάρο ήθελε να κάνει το κλασικό ψεύτικο ending, με όλους να ανακοινώνουν ότι ο Μπλακ νικήθηκε από τον Τρανκς, που ίσως σε ένα άνιμε με καλό soundtrack να έδειχνε εντυπωσιακό και τρομακτικό. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να το παρουσιάσει σωστά, με αποτέλεσμα να μην βγάζει νόημα. Ένα γεγονός που μου αρέσει ήταν ότι οι δύο Ζαμάσου άρχισαν να διαιρούνται. Αφού δεχτήκαμε ότι ο Ζαμάσου και ο Μπλακ ενώθηκαν σε υποατομικό επίπεδο και ότι ο ίδιος μπορεί να θεραπεύεται συνεχώς λόγω της αθανασίας του, κάθε κομμάτι θεωρητικά θα μπορούσε να αναδημιουργηθεί και να δημιουργήσει ένα δεύτερο Ζαμάσου. Άρα, αν κόψει το χέρι του Ζαμάσου, το χέρι του θα θεραπευτεί και θα δημιουργήσει ένα δεύτερο σώμα. Άρα και ένα δεύτερο Ζαμάσου. Καθόλου κακή ιδέα, αλλά για να λειτουργήσει πρέπει να γνωρίσουμε πολλές λεπτομέρειες. Γιατί όλοι οι κλόνοι έχουν την ίδια προσωπικότητα και αναμνήσεις? Γιατί η διαδικασία είναι στιγμιαία?
γιατί γενικότερα θεραπεύεις όταν είσαι αθάνατος. Αθάνατος σημαίνει ότι μπορώ να σου αφαιρέσω την καρδιά και να συνεχίσεις να ζεις. Εκτός αν είσαι ο Highlander, άρα άμα σου κόψει το κεφάλι, τελείωσε. Γιατί όμως θεραπεύεσαι ταυτόχρονα? Κανονικά έπρεπε ο ποζαμά σου να είναι γεμάτος τρύπες και χτυπήματα από τη μάχη του. Αλλά για άγνωστο λόγο και το άνιμε και το μάγκα αποφασίζουν να του χαρίσουν και την άμεση θεραπεία, αλλά και την αναπλήρωση της αντοχής. Μιας και ο ενωμένος Ζαμάσου πολεμάει ενάντια σε τρεις Σάγιαν, και ο ένας θεραπεύτηκε κιόλας και συνεχίζει να έχει αρκετή αντοχή. Θα μου πείτε, ρε φίλε, είναι φανταστική ιστορία, άστο να περάσει. Okay. Η λογική είναι cool, άρα ας το βάλουμε, δούλεψε για άλλη μια φορά. Ένα μεγάλο μου πρόβλημα είναι το τέλος της ιστορίας. Αν και στις δύο εκδόσεις το μήνυμα είναι η αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος, ο Τρανκς στο μάγκα δεν φαίνεται να ενοχλείται και πολύ που έχασε τα πάντα. Μια από τις δυνατότερες στιγμές στο άνιμε είναι όταν ο Τρανκς αντιλαμβάνεται ότι απέτυχε. Ο Ζαμάσου νικήθηκε, αλλά το σχέδιό του για την εξόδωση της ανθρωπότητας δούλεψε. Η μελλοντική Μπούλμα, καθώς και τα μικρά παιδιά που προστάτευε, χάθηκαν για πάντα. Και τίποτα δεν μπορεί ποτέ να τους αναπληρώσει. Ο Τρανκς θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του, γνωρίζοντας ότι όλα τα άτομα που ήξερε και αγαπούσε πέθαναν. Στο νέο μέλλον δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Δεν είναι ο ήρωας και τα άτομα γύρω του δεν είναι αυτοί που μεγάλωσε μαζί και νοιάζονται γι' αυτόν. Αλλά διαφορετικές τους εκδόσεις που τυχαίνει να τους βιάζουν εμφανισιακά. Οι μοναδικές στιγμές που έζησε μαζί τους χάθηκαν για πάντα και το μόνο που έμεινε είναι οι αναμνήσεις του για αυτούς που κάποια στιγμή και αυτές θα ξεχαστούν. Γι' αυτό χρειάστηκε να δει τον Γκόχαν για να προχωρήσει. Είδε ότι αν και ο φίλος του από τη δική του πραγματικότητα χάθηκε, υπάρχει ακόμα μια έκδοσή του που έχει κοινές αρετές με εκείνον. Δίχως όμως δεν είναι το ίδιο άτομο. Και αυτές τις αρετές θέλει να τις προστατέψει. Στο μάγκα αντίθετα, ο Τρανκς δεν είναι ενοχλημένος. Δίχως δεύτερη σκέψη σκέφτεται να φύγει. Αλλά πραγματικά δεν έχει κάποιο λόγο να φύγει. Έχει δύο προτάσεις για να μείνει στο παρόν. Η μία είναι από την Μπούλμα και η άλλη από τον Σιν. Αλλά και τις δύο τις αγνοεί καθαρά γιατί έτσι. Ναι, ο μονόλογος και το πάνελ του Γκόκου στο τέλος για το μέλλον είναι μια όμορφη πινελιά. Αλλά πραγματικά το τέλος του μάγκα δεν εκφράζει κανένα συνέστημα, πέρα από μια ελάχιστη δόση ελπίδας. Ακόμα και η ιδέα ότι ο Τρανκς δεν θα εμφανιστεί ξανά, χάνεται, διότι ο μελλοντικός Τρανκς λέει ότι θα επιστρέψει ξανά να τους δει κάποια στιγμή. Τα τελευταία τρία κεφάλαια, δηλαδή το 24, το 25 και το 26, είναι πραγματικά αχρίαστα και δεν προσφέρουν τίποτα στην ιστορία του Τόγιοτάρο, πέρα από ασήμαντα φίλερ. Ελπίζω η ιστορία του να άγγιξει κάποιους από εσάς και θα ήθελα να δω στα σχόλια αν όντως εκτιμάτε την προσπάθειά του σε αυτά τα κεφάλαια. Τέλος, ας μιλήσουμε για τις μικρές αναφορές του Τόγιοτάρο σε παλιά Dragon Ball γεγονότα. Στο κεφάλαιο 25 βλέπουμε ένα ωραίο πάνελ με τον Goku να ορμάει στο Ζαμάσου. Αυτό φυσικά βασίζεται στην τελική σκηνή του Ultimate Tenkaichi, όπου ο Super Saiyan 4 Gogeta ορμάει στον Omega Shenron. Ο Trunks που κόβει τον Ζαμάσου και τον Black είναι μια κλασική πόζα που έχει πάρει πάρα πολλές φορές σε video games όπως το Budokai 3 όταν χρησιμοποιεί τον Burning Attack. Προχωρώντας στο κεφάλαιο 26, βλέπουμε μια σκηνή που φαίνεται να είναι εμπνευσμένη από τον Black Transmith από το Matrix. Τέλος, έχουμε μια αναφορά στην ταινία 6 και συγκεκριμένα στην επίθεση του Metal Cooler στον Goku και στο Vegeta. Πιστεύω να καταλάβατε γιατί αυτά τα δύο κεφάλαια μου πήραν τόσο καιρό να τα ολοκληρώσω. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να βλέπεις μια ιστορία που ακολουθείς να πέφτει τόσο πολύ ποιοτικά, και δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι για να πεις με λίγα λόγια ότι αυτό που διαβάζεις δεν είναι διασκεδαστικό. Ελπίζω το review να σας άρεσε και αν παρόλα αυτά προτιμάτε το μάγκα σε σχέση με το άνιμε, γράψτε το στα σχόλια και εξηγήστε τους λόγους. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα μάγκα reviews, κάντε like στο βίντεο και μοιραστείτε το. Από Mazinger Destro Extreme, γεια σας και καλή χρονιά!